Ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι υπεύθυνοι του Κέντρου Επιδημιολογικής Παρακολούθησης Νοσημάτων από την προσέλευση και τον εμβολιασμό νοσηλευτών και γιατρών που ξεκίνησε τη Δευτέρα στη χώρα μας. Όπως εκτιμούν, έχουν καυθεί σε μεγάλο βαθμό οι όποιες αντιρρήσεις που αφορούσαν κυρίως την ασφάλεια του εμβολίου. Υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές μετά την ενημέρωσή τους και εκφράζεται η αισιοδοξία ότι οι εμβολιασμοί θα προχωρήσουν χωρίς προβλήματα. Εξάλλου, ήδη το εμβόλιο έκανε στον Ευαγγελισμό η Υπουργός Υγείας Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου. Το εμβόλιο είναι σημαντικό όπλο ασπίδας για τη δημόσια υγεία απέναντι στην πανδημία της νέας γρίπης. Ήρθα λοιπόν και εγώ σήμερα, πρώτη μέρα έναρξης του εμβολιασμού εδώ στον Ευαγγελισμό, ακριβώς για να στηρίξω έμπρακτα αυτό το πρόγραμμα εμβολιασμού που είναι για την προστασία της δημόσιας υγείας του ελληνικού λαού. Στο μεταξύ, στο νοσοκομείο της Κατερίνης, οι γιατροί και οι νοσηλευτές ενημερώθηκαν από γιατρό του ΚΕΑΛΠΝΟ για το εμβόλιο κατά της νέας γρίπης. Επισκέφθηκε σήμερα το νοσηλευτικό μας ίδρυμα η αρμόδια γιατρός του ΚΕΑΛΠΝΟ, η οποία μας ενημέρωσε σε θέματα που αφορούν στον εμβολιασμό τόσο σε γραφειοκρατικό επίπεδο όσο και σε αυτόν καθεαυτόν τον τρόπο διενέργειας του εμβολιασμού. Από αύριο λοιπόν 9 η ώρα το πρωί ξεκινούμε με τους εμβολιασμούς τόσο του προσωπικού του νοσοκομείου, των κέντρων υγείας μας, των περιφερειακών ιατρείων και των άλλων επαγγελματιών υγείας. Πραγματικά ήταν μια πολύ καλή ενημέρωση και σε αυτό το σημείο σας λέγω ότι καθημερινά και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, πάντα κάποιος του ΚΕΑΛΠΝΟ γιατρός θα είναι κοντά μας όπως και σε όλα τα νοσοκομεία. Ξεκινάμε λοιπόν όπως σας είπα αύριο με το προσωπικό και ενδεχομένως εάν παραστεί ανάγκη με τις ευπαθείς λεγόμενες ομάδες πληθυσμού, όταν όμως αυτές έχουν ιατρική γνωμάτευση. Σύμφωνα με το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Κατερίνης, οι ενστάσεις που υπήρξαν από γιατρούς και νοσηλευτές είναι δικαιολογημένες, λόγω των λανθασμένων απόψεων που διατύπωσαν στα μέσα ενημέρωσης συγκεκριμένοι επιστήμονες. Ενδεχομένως, σε αυτό φταίει η παραπληροφόρηση, δυστυχώς και από ομάδα συναδέλφων μας, οι οποίοι αβασάνιστα τόσο καιρό από τις τηλεοράσεις και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκφράζουν διάφορες αντιρρήσεις για τον εμβολιασμό. Πρέπει να σας τονίσω ότι ο εμβολιασμός δεν είναι βέβαια υποχρεωτικός, πλην όμως είναι τελείως ασφαλής, δεν έχει παρενέργειες ούτε έντονες ανεπιθύμητες ενέργειες, παρά μόνο όπως έχει το εμβόλιο της κοινής γρίπης, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο όπως γνωρίζετε. Αυτό σας το λέω με στατιστικά δεδομένα από εμβολιασμούς που ήδη έχουν αρχίσει στην Ευρώπη από τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και ήδη τα πρώτα στατιστικά στοιχεία τα έχουμε στα χέρια μας. Συνεπώς, επαναλαμβάνω ότι ο εμβολιασμός είναι τελείως ακίνδυνος και προτρέπω όλους τους πολίτες του νομού μας να προσέλθουν να εμβολιαστούν. Η διαδικασία των εμβολιασμών πάντως θα γίνεται κατά περίπτωση και σύμφωνα πάντα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει από τις συναρμόδιες υπηρεσίες υγείας. Στις 23 του μηνός συνεχίζουμε με τον εμβολιασμό των ατόμων υψηλού κινδύνου, αιμοδοτών, ατόμων που φροντίζουν άτομα ή βρέφη κάτω της ηλικίας των 6 ετών. Από 1 δωδεκάτου συνεχίζουμε με τους υγιείς από 18 έως 49 ετών και 7 δωδεκάτου με τους υγιείς από 4 έως 17 ετών, δηλαδή παιδιά και εφήβους και ανθρώπους 50-65 και άνω. Πραγματικά οι δόσεις οι οποίες έχουμε παραλάβει ανέρχονται στον αριθμό των 500. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Σήμερα είχαμε αυτή την ενημέρωση. Ενδεχομένως και έτσι κρίναμε ότι θα έπρεπε να προμηθευτούμε και εμβόλια της άλλης εταιρείας, διότι πιστεύουμε ότι είναι καλύτερα και θα καλύψουν κάποιο ενδεχομένως κενό που υπάρχει και αναφέρεται στα παιδιά. Δεν κοστίζει τίποτα στο να εμβολιαστούν και τα άτομα αυτά τα οποία ακόμα και στα οποία ακόμα υπάρχει υποψία ότι έχουν περάσει υποκλινικά τη συγκεκριμένη γρίπη. Θα είναι καλύτερο συνεπώς να εμβολιαστούν για ενδεχόμενη αναμόλυνση και ανακύκλωση του ιού. Η επιστημονική κοινότητα ξεκαθαρίζει πάντως ότι η πανδημία γρίπης βρίσκεται ήδη στον τόπο μας, χωρίς ωστόσο αυτό να προκαλεί ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία, με δεδομένο ότι έχει γίνει, όπως τονίζεται από όλες τις πλευρές, η καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Φυσικά η πανδημία ήδη βρίσκεται στον τόπο μας. Εάν ανατρέξουμε στα γραφόμενα, στις εφημερίδες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτά που ακούμε και αυτά τα στοιχεία τα οποία μας έρχονται συνέχεια. Ήδη έχουμε μπει σε πανδημία, η οποία πανδημία, όπως και στις προηγούμενες πανδημίες που είχαμε και στον 20ο αιώνα, περνάν
σχετικά γρήγορα, αρκεί να γίνει σωστή δουλειά και σωστός εμβολιασμός. Πάντα ανανεώνουμε ή αναπλάθουμε τα σχέδιά μας, τα επικαιροποιούμε και πραγματικά το νοσοκομείο μας πάντα είναι σε θέση να αντιμετωπίζει αυτά τα περιστατικά. Έχουμε την διαλογή μας, έχουμε κάνει ένα επιπρόσθετο οίκημα δίπλα στην παιδιατρική, έτσι ώστε να μην συγχροντίζονται τα εμπείρετα των παιδιών με τα άλλα παιδάκια. Το ίδιο κάναμε και στον χώρο των ΤΕΠΟ, που εκεί κάναμε ένα διαχωριστικό, όπου πραγματικά κατευθύνονται με τις οδηγίες των νοσηλευτριών και όσων κάνουν, και όσων από το νοσηλευτικό προσωπικό εκτελούν το τριάζ, τη διαλογή δηλαδή, σε ξεχωριστό επίσης χώρο. Από εκεί και πέρα ειδοποιείται ο αρμόδιος, ο οποίος έρχεται και κάνει τον έλεγχό του. Αυτά για να αποφεύγουμε συγχρονισμούς και βέβαια αναγκαστήκαμε να γυρίσουμε και στην πρώτη φάση που λέμε του σχεδιασμού, όπου, και αυτό βέβαια πάντα πρέπει να γίνεται, όπου προσπαθούσαμε να απομονώσουμε και να μην δώσουμε δυνατότητα στον ιό να διασπαρεί. Ο ιός ΙΤΑ1, ΝΙΕΝΑ, είναι ακριβώς ο ίδιος ιός που, όπως θα θυμούνται οι παλαιότεροι και άτομα τα οποία είναι από ηλικίας 60 ετών και πάνω, με την ασιατική γρίπη, την πανδημία της ασιατικής γρίπης το 1957. Ήταν ακριβώς ο ίδιος ιός, γι' αυτό και τα άτομα τα οποία είχαν εκτεθεί τότε, όλοι μας που είμαστε πάνω από 60, τώρα φανερώνουμε και τα χρόνια μας βέβαια, έχουμε μία μερική ανοσία έναντι του ιού αυτού. Αυτό βέβαια δεν μας καλύπτει, γιατί πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τότε.